Ο Μάριο ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρος και συγκεκριμένος, γι' αυτό εγώ θα επιστέψω μόνο σε δύο σημεία. Καταρχάς, για την ελληνική κρίση, αυτό που θέλω να πω είναι... Δεν είναι μια τετριμένη στιγμή, είναι μια στιγμή εξαιρετική, είναι μια ιστορική στιγμή. Η ελληνική κρίση ολοκληρώνεται εδώ, το Λουξεμβούργο, απόψε. Φτάσαμε στο τέλος αυτού του δρόμου που ήταν πολύ μακρύς, πολύ τραχής, πολύ δύσκολος και που όμως είχε προετοιμαστεί πολύ καλά. Είναι μια ιστορική στιγμή, καταρχάς για την Ελλάδα, γιατί μιλάμε για 8 χρόνια προσπάθειων και θυσίων που ολοκληρώνεται, αλλά επίσης είναι μια ιστορική στιγμή για την Ευρωζώνη, γιατί η ολοκλήρωση του προγράμματος βάζει μια συμβολική τελεία σε μια υπαρξιακή κρίση για το ενιαίο μας νόμισμα, διότι η ενιαία μας φύση ήταν υπό απειλή. Και θέλω να προσθέσω ότι είναι και μια ευτυχισμένη στιγμή. Η πρώτη συμμετοχή μου σε μια συζήτηση για την Ελλάδα. Εγώ ήμουν ακόμα υπουργός της οικονομικών της Γαλλίας πριν 6 χρόνια. Ήταν και η Κριστίν μαζί μου. Και ο φόβος για ένα Brexit ήταν πολύ ρεαλιστικός. Και αυτή η δαμόκλειος πάθη βρισκόταν πολύ κοντά μας το 2012 αλλά και το 2015. Και νομίζω ότι πλέον με μια μεγάλη ικανοποίηση και μεγάλη συγκίνηση θα πρέπει να προσεγγίσουμε αυτή τη στιγμή. Ικανοποίηση γιατί βλέπουμε αυτή τη χώρα να είναι πλέον έτοιμη να βγει από αυτό το τούνελ και επιτέλους οι φίλοι μας οι Έλληνες θα ξαναβρουν την Ελλάδα. Και αυτή είναι στο μυαλό μας καταρχάς. Η ολοκλήρωση αυτού του τρίτου προγράμματος συνέβη χάρη στην ευθύνη και την αλληλεγγύη, αλλά επίσης και χάρη στον σεβασμό των δεσμεύσεων του καθένα. Καταρχάς, δέσμευση των Ελλήνων, κάτι που αναγνωρίστηκε από το Eurogroup σήμερα. Και δεν μιλάω μόνο για τις 88 νομοθετικές πράξεις, αλλά και για τις προηγούμενες 450 πράξεις που έχουν ολοκληρωθεί από το 2015. Είναι ένα εντυπωσιακό νούμερο και μέσα σε αυτό το νούμερο υπάρχουν πολύ βαθιές μεταρρυθμίσεις σε όλες τις δομές, όπως η εργασία, η δημόσια διοίκηση, ο χρηματοπιστωτικός τομέας, οι συντάξεις, ο τομέας της υγείας. Υπάρχουν μεταρρυθμίσεις που είναι πολύ σημαντικές και θετικές για τους πολίτες, όπως η καθολική κάλυψη και το δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας. Και δεν πρέπει να αρνούμαστε ότι υπήρχαν και πολύ δύσκολα δημοσιονομικά μέτρα τα οποία ένιωσαν στο πετσί τους οι Έλληνες. Υπήρξαν λοιπόν προσπάθειες και τεράστιες θυσίες που έλαβαν χώρα αλλά που αποτέλεσαν και εκ των όν ουκάν προϋπόθεση. Διότι δεν είναι η λιτότητα που γέννησε την κρίση. Η κρίση γέννησε τη λιτότητα και όλα αυτά αναγνωρίζονται σήμερα από το Eurogroup. Οι Έλληνες λοιπόν τήρησαν τις δεσμεύσεις τους αλλά και οι εταίροι της Ελλάδας στηρούν τους δεσμεύσεις τους και αυτό που μπορούμε να πούμε σήμερα απόψε είναι ότι καταφέραμε αυτό που είχαμε ανάγκη. Ήδη ένα πακέτο μέτρων για την ελάφρυνση του χρέους που είναι αξιόπιστο και που θα ελαφρύνει πραγματικά το άχθος του κρέους για την Ελλάδα, θα επιτρέψει στη χώρα να ξανασταθεί στα πόδια της και θα εξασφαλίσει, θα διασφαλίσει ότι όλοι οι επενδυτές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στη αγορά σε συνθήκες ικανοποιητικές. Αυτό λοιπόν που χτίζουμε σήμερα είναι οι συνθήκες ούτως ώστε αυτή η ολοκλήρωση του προγράμματος να μας επιτρέψει μία μακροπρόθεσμη επιτυχία. Και θέλω να επιμείνω σε κάτι που λέει, που είπες εσύ Μάριο. Έχουμε σχεδιάσει ένα πλαίσιο μιας ενισχυμένης εποπτείας μετά το πρόγραμμα, κάτι που ήταν απαραίτητο, αλλά σε καμία περίπτωση, όπως είπε και ο Μάριο, δεν πρόκειται για ένα μεταμφιεσμένο καινούριο πρόγραμμα. Δεν υπάρχει
εποπτεία που θα είναι καταχρηστική σε σχέση με τη χώρα, θα είναι πολύ συγκεκριμένη, θα σέβεται και θα είναι προειδοποιητική και θα είναι και επικοδομητική, διότι είναι ένα πλαίσιο που το συμφωνούμε όλοι μαζί. Γι' αυτό λοιπόν μιλάμε για μια ιστορική στιγμή, μια ιστορική στιγμή ευτυχίας, μια στιγμή αμοιβαίου σεβασμού μετά από 8 σκληρά, δύσκολα χρόνια. Έχουμε αφιερώσει πολλή ενέργεια και δεν πρέπει να θεωρήσουμε κάτι τετριμένο αυτή τη στιγμή. Είναι μια πολύ δυνατή στιγμή. Να πω και λίγα λόγια για την διευρυμένη σύσκεψη του Eurogroup. Είχαμε μια πολύ ενισχυμένη συζήτηση ως προς την εμβάθυνση της Ευρωζώνης. Όπως είπε και ο Μάριο, θα υπάρξει